Νομίζω ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Εγώ με την Κύπρο έχω μεγάλη ιστορία και αγάπης και κάποιον από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, οφείλω να παραδεχτώ. Νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς, ήταν μια δυσάρεστη συγκυρία αυτό που συνέβη. Να αποφεύγω τις ερωτήσεις. Όμως, νομίζω ότι δεν θέλω να δώσω από την άλλη και διάσταση την οποία δεν πρέπει να δώσω σε αυτό το θέμα. Όπως όλες τις συναυλίες που κάνω και στην Κύπρο και σε όλη την Ελλάδα, έκανα μια ακόμη συναυλία απόλυτα νόμιμη και απόλυτα όπως πρέπει να είναι όλες τις συναυλίες που κάνω. Έτυχε αυτής της συγκυρίας, λυπάμαι γι' αυτό, όμως δεν θέλω να δώσω παραπάνω διάσταση και καταλαβαίνω και κατανοώ ότι η δική μου εμπλοκή πάντα κάνει θέματα μεγαλύτερα και τα φουσκώνει κι άλλο. Εγώ θα ήθελα αυτή μου την ενέργεια και να τη βάλω όσο μπορώ πιο δημιουργικά και με πιο θετική ενέργεια και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όσον αφορά την... Όσο θα μιλάμε για αυτό το θέμα, θα του δίνουμε και άλλη ενέργεια. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση. Θα διελευκανθεί όσο νούπο, οπότε τότε μπορούμε άνετα να τα ξαναπούμε. Νιώθετε ότι κάπου. Εντάξει, αυτό συμβαίνει πάντα. Ξέρετε, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια, λέει μια παροιμία σοφή. Σας είπα, νομίζω ότι κάθε δική μου εμπλοκή, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, οφείλω να ομολογήσω, γιατί είναι μια μεγάλη ενέργεια και μια δύναμη, η οποία παίρνω βεβαίως δανεική από τον κόσμο. Αυτή η δύναμη λοιπόν ενεργοποιεί πολλά πράγματα. Καλό είναι να ενεργοποιούνται τα πράγματα και να βγαίνουν όλα στο φως.